Καλησπέρα σας κύριε Τσόχο. Όπα, έχουμε και χαλάκι. Ναι, η Μόνικα τσακώνεται στη γειτονιά. Νομίζω έχει έρθει ο φίλος της, ο οποίος η Μόνικα είναι γύρω στα 25 κιλά και ο φίλος της είναι γύρω στα 2 κιλά. Τι, άργησε να εμφανιστεί και τον μανουριάζει. Ναι. Που κάνει κόμψες. Ο φίλος τι είναι, τσιουάουα είναι, τι είναι. Ναι. Από αυτά που ο κόσμος λέει σουγκαρίστρες. Α, όχι, τότε άλλο είναι. Τι είναι, τα τσιουάουα δεν είναι τέτοια, δεν έχουν. Όχι. Ας πούμε κανείς, ας πούμε. Α, τέτοιο. Και το μανουριάζει, έτσι, λέει, βρίσκεται τώρα ευκαιρία. Δεν είναι κανένα pitbull, κανένα. Όχι. Κανένα ροτβάιλερ. Βλέπω εσύ στο δρόμο κάτι κοπέλες τριγυρνούν με, βγάζουν βόλτα κάτι pitbull και λένε, φίλε, πώς το επιτρέπουν αυτό το πράγμα. Και χωρίς φήμωτρο, έτσι εννοείται. Χωρίς φήμωτρο. Ναι. Προχθές ήμουνα σε μια άλλη πόλη και είδα δύο τύπους να βολτάρουν με pitbull, αλλά τα είχαν με φήμωτρο κανονικά. Δεν μπορείς, το pitbull δεν ξέρεις πότε θα περάσεις από δίπλα και δεν ξέρεις τι θα γίνει. Εγώ από μακριά. Ναι, είναι λίγο επικίνδυνος. Ναι, είναι λίγο επικίνδυνο, πόρα, αλήθεια είναι. Είναι, αλλά είναι λίγο τώρα πώς το επιτρέπουν οι κοπέλες να κυκλοφορούν, να βολτάρουν αυτά τα σκυλιά, δεν ξέρω. Μου κάνει εντύπωση, μεγάλη. Πολύ προσεκτικός. Τι θα σέβονται, αλλά πρέπει να είσαι. Ναι. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, ειδικά όταν περνάνε μια ηλικία. Έτσι είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μπασκετικά ή ποδοσφαιρικά θες να ξεκινήσουμε. Τι. Από τι θες εσύ. Μπασκετικά θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το μάτς, μιας και είναι το κορυφαίο της Λίγκας. Τελειώνει σιγά σιγά η Λίγκα. Εχθές με το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτό το Ντόρσεϊ πώς τον είδες εχθές που έβαλε τη φανέλα με τον 30, τον Warriors, στο τρίτο δεκάλεπτο ειδικά. Και εξάποντο. Εξάποντο σε μάτς. Συζητιέται πολύ ότι μπορεί να είναι του χρόνου στο NBA. Συζητιέται πολύ. Δεν ξέρω να σου πω με βεβαιότητα ποια ομάδα, αλλά έχει μεγάλη ανησυχία ο Ολυμπιακός για αυτό το ενδεχόμενο, γιατί έχει συμβόλαιο μεν με τον Ντόρσεϊ, αλλά ο Ντόρσεϊ έχει μόνο για το NBA ρήτρα αποδέσμευσης, η οποία μάλιστα είναι και πάρα πολύ χαμηλή, δεν είναι ότι θα πάρει και τόσο σοβαρά χρήματα ο Ολυμπιακός, και φαίνεται πως έχει ξεκινήσει καιρό τώρα ο μανατζέρ του συζητήσεις με δύο τρεις ομάδες του NBA και φαίνεται και πιθανό, όχι σίγουρο, πιθανό να βρεθεί ομάδα που θα την δώσει καλό συμβόλαιο. Ναι. Εντάξει. Περίεργο μας. Για τους Παναθηναϊκούς, εκεί που λες, ας πούμε, ότι ψιλοστρίβει, ας πούμε, κάποιες στιγμές χάνονται. Δηλαδή, λες και μπαζευτήκαμε 4-5 και πήγαμε να παίξουμε ένα μονό στον Ποσειδόνιο. Εκεί δεν έχετε κανένα γήπεδο καλό. Εν τέλει, εκτός από τη διαφορά που δεδομένα υπάρχει, το ξέραμε όλη τη χρονιά, αλλά μέσα στις δύο ομάδες, η μία, ας πούμε, τερμάτισε μέσα στις τέσσερις πρώτες στην Ευρωλίγκα και άλλοι πάρα μα πάρα πολύ χαμηλά. Άρα ήταν δεδομένη, και αναφέρομαι στην Ευρωλίγκα γιατί είναι ένα πρωτάθλημα πάρα πολλών αγωνιστικών. Παρά το γεγονός λοιπόν ήταν δεδομένη διαφορά, υπήρχε η αίσθηση ότι επειδή ακριβώς είναι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, μπορεί να βλέπαμε σειρά που θα πήγαινε μέχρι τέλους ή τέλος πάντων θα είχε μια συναρπαστικότητα. Εδώ εκτός από την δεδομένη διαφορά όμως υπάρχει και ψυχολογικό ντεζαβαντάζ του Παναθηναϊκού. Είναι μια ομάδα στα πρόθυρα κατάρρευσης, είναι μια ομάδα χωρίς κίνητρα, είναι μια ομάδα που οτιδήποτε τη στραβώσει μέσα στο μάτς την ισοπεδώνει, την παίρνει μαζί της. Ούτε στο πρώτο, ούτε στο χθεσινό ο Ολυμπιακός ήταν σε ένα από τα καλά παιχνίδια της φετινής σεζόν. Και αυτό κάνει ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, που προφανώς θέλει ξύλωμα και φτιάξουμε από την αρχή, προκειμένου να είναι και πιο ανταγωνιστικός στην Ευρώπη και να είναι πιο ανταγωνιστικός κυρίως απέναντι στο Ολυμπιακό. Μοιάζει πολύ μεγάλη, χαοτική διαφορά τους τώρα. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο. Διάβαζα και τις ομάδες του Μουντιάλ πριν, μιας και έχουμε ολοκληρωμένο το έργο πλέον και με τις ευρωπαϊκές ομάδες. Τώρα θα μου λέγεις, διάβαζα τους αντιπάλους υποψήφιους του ΠΑΟΚ και του Άρη. Ναι, εννοείται. Αυτό, στο πρώτο ημίωρο ουσιαστικά με αυτό ασχοληθήκαμε περισσότερο.
Λοιπόν, έχουμε Μουντιάλ σίγουρα, σίγουρα όλες τις ομάδες πλέον. Έχουμε και Αυστραλίες και Ουαλίες και Κωνσταρίκα που συμπλήρωσαν το παζλ, το χάρτη όλο του παγκοσμίου κυπέλλου. Απλά το λέω τώρα που είμαστε στις 15 Ιουνίου, γιατί λίγο να γυρίσουμε από εδώ, λίγο να ξαπλώσουμε λίγο στον καναπέ, όταν ξυπνήσουμε και μας πάρει λίγο ύπνος, όταν ξυπνήσουμε θα έχουμε Μουντιάλ. Γι' αυτό πολύ, τόσο γρήγορα θα έρθει. Έτσι, από τις 27 Νοεμβρίου μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα θα έχουμε τελικό Μουντιάλ, έβλεπε ακριβώς. Ναι. Και είναι και fast track Μουντιάλ. Συνήθως τα Μουντιάλ κρατάνε ένα μήνα. Και οι ομάδες παίρνουν περισσότερες ανάσες, ή και 32 και 33 μέρες. Τώρα μιλάμε για ένα Μουντιάλ που, όπως είπες και εσύ, θα κρατήσει 21 ή 22 μέρες. Ή 21 ή 22. Πολύ, πολύ fast track. Πολύ κοπιαστικό για τους ποδοσφαιριστές και τις ομάδες. Δηλαδή, αυτές που θα παίξουν τελικό θα έχουν παίξει 7 μάτς σε 20, σε 19, σε 21 μέρες, ανάλογα με το ποια μέρα της διοργάνωσης θα έχουν ξεκινήσει. Δεν είναι απλό. Ναι. Καθόλου απλό. Και όλα αυτά τα σε κάποιον που θα φτάσει στον τελικό μπορεί να του βγει και ούτε καν ένα μάτς ανά 3 μέρες και πιο ένα μάτς ανά 2,5 μέρες. Ναι. Είναι πολύ, πολύ συμπυκνωμένο το πρόγραμμα και πολύ fast track mundial και πολύ... Γι' αυτό νομίζω ότι θα παίξουν ρόλο τα μεγάλα, όποιος έχει βάθος στο ρόστερ του. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτό έχουμε καιρό ακόμα, τώρα είμαστε στον έκτο, έχουμε ένα πεντάμινο γεμάτο μέχρι να ξεκινήσει. Λοιπόν, αλλά επαναλαμβάνω ότι όπως το συζητάμε σήμερα, όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, θα κάνω το καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι ή μόλις ξεκίνησε το καλοκαίρι μιλούσαμε για το Μουντιάλ να που ήρθε. Λοιπόν, πάμε στην κλήρωση, σε λίγο θα, στις ομάδες μάλλον τις πιθανές, σε λίγο θα ξεκινήσει αυτή... Η πρώτη κλήρωση τέλος πάντων για τον Ολυμπιακό. Στη μία, επαναλαμβάνω, ξεκινάει για τον Ολυμπιακό, Champions League προκριματικά κτλ. Και μετά θα πάμε σε ΠΑΟ και Άρη για conference. Λοιπόν, Maribor, Σαχτιόρ, Σολιγκόρσκ, αυτές οι ομάδες του Ολυμπιακού πιθανές. Ντούντελαντς ή Τίρανα, Μακάμπι Χάιφα, Σάμροκ Ρόβερς ή Χιμπέρνιανς, αυτές είναι οι ομάδες. Δεν έχει να φοβάται καμία, νομίζω. Μακάμπι Χάιφα, αυτή ίσως. Ναι, θα ήθελα να αποφύγει οπωσδήποτε αυτήν. Γιατί για να την ειδοποιήσει Ιούλιο δεν είναι και ότι καλύτερο. Τα υπόλοιπα μοιάζουν καλά ζευγάρια. Μετά να πέφτει και τη Μάριμπορ ακόμα καλύτερα. Αλλά αν αποφύγει την Μακάμπι, νομίζω θα είναι φαβορή. Αυτός ο Ιρλανδός, γνωστή είναι αυτή η Σάμροκ Ρόβερς, ας πούμε. Την έχουμε πετύχει. Ναι. Την έχουμε πετύχει κατά καιρούς. Όχι τίποτα σπουδαίο. Ναι. Μετά πάμε στις ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, μία από αυτές βέβαια. Ναι. Λένε ότι πρέπει να αποφύγει τους Σουηδούς, τη Τζουργκάρντεν. Πολύ λογικό, και γιατί μοιάζει, οι ομάδες είναι η Τζουργκάρντεν, η Λεύσκη Σόφιας, η Ράσινγκ Ουνιόν, η Ακαδημία Πούσκας από την Ουγγαρία και το ζευγάρι Φλωριάννα Πέκτρο Κούμπα, Μάλτα ή Μολδαβία. Ναι. Αυτό μοιάζει το καλύτερο, αν με ρωτάς, τον νικητή δηλαδή αυτού του ζευγαριού. Γιατί επιπλέον θα έχει και τη δυνατότητα να ρίξει μια ματιά ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα δύο μάλτς και να υπάρχει ένα, πώς να το πω, στοιχειώδες scouting report. Ναι. Γιατί για τις υπόλοιπες δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να... Η Τζουργκάρντεν, επειδή στη Σουηδία θα είναι σε δράση και επειδή μακράν είναι καλύτερη ομάδα, είναι προφανές ότι είναι καλό, ειδικά για τον ΠΑΟΚ που θα φτιάχνει μια αρκετά καινούργια ομάδα να την αποφύγει Ιούλιο μήνα. Και αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ μια ομάδα στο ξεκίνημα που είχε παιχνίδια. Νομίζω πέρυσι δεν ήταν αυτό το... Πέρυσι ξεκίνησε από τη Βόρεια Ιρλανδία. Το ταξίδι το ευρωπαϊκό, αν δεν κάνω κανένα φοβερό λάθος. Τέλος πάντων, θυμάμαι που το λέγαμε αυτό και πέρυσι νομίζω, ή πρόπερσι, τώρα δεν το έχω 100% στο μυαλό μου σωστά, αλλά λέγαμε ότι αυτή η ομάδα που θα αντιμετωπίσω ΠΑΟΚ και έχει ήδη παιχνίδια στο πρωτάθλημά της, αλλά δεν φάνηκε καμία διαφορά. Τέλος πάντων, η Τζουργκάρντεν προφανώς είναι μια ομάδα. Είναι και καλύτερη ομάδα, πέρα από ότι θα έχει ρυθμό, είναι μακράν και καλύτερη ομάδα από όλους τους υπόλοιπους. Ναι.
Αν έπρεπε Σόνι και καλά να αποφύγει κι άλλη, να πούμε τη Λεύσκη Σόφιας. Ας τις πω με σειρά προτίμησης νομίζω για τον ΠΑΟΚ. Το ιδανικότερο θα ήταν αυτό το ζευγάρι, η Φλωριάνα από τη Μάλτα με την Πέκτροκούμπα από τη Μολδαβία. Το αμέσως επόμενο θα ήταν η Racing Union από το Λουξεμβούργο. Το αμέσως επόμενο η Ακαδημία Πούσκας από την Ουγγαρία. Το δεύτερο δυσκολότερο εντός εισαγωγικών το Λεύσκη Σόφιας. Και το χειρότερο το Τζουργκάνδρα από τη Σύρια. Όποια κλήρωση κανένα έχει φαβορή θα είναι. Αλλά στην λογική για το να μαζεύει βαθμούς, η Φλωριάνα ή η Πέκτροκουμπ είναι δύο ομάδες από τις οποίες μπορεί να κάνει και δύο νίκες άνετα μέσα έξω. Άρα αυτά τα παιχνίδια είναι μέσα στον Ιούλιο, τα δύο. Αυτά είναι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Τώρα ξέρω εγώ 5 και 13, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, έχω δηλαδή Σουηδία μόνο. Εννοώ το Φλωριάνα Πέκτροκουμπ. Τα μάτς του ΠΑΟΚ είναι 21 και 28. Ναι. Λοιπόν, έχω Σουηδία, δηλαδή 21 και 28, έχω τέλη Ιουλίου ας πούμε, που φεύγει το πολύ το μεγάλο. Από ταξίδι ασυζητή Σουηδία. Και ειδικά αυτή την εποχή είναι όλοι παιδιά έξω στα μπαράκια. Σουηδία λέει, παιδιά. Έχω τον Μιχάλη Τζόχο, τον οποίο τον γουστάρει όλη η Μακεδονία και μου λέει Σουηδία. Δέχομαι πιέσει να σε κλείσω μετά από αυτό. Όχι, ρε, εσύ. Δεν έχει πάει καλοκαίρι Σουηδία. Στοίχημα χάσαμε, ρε φίλε, και θα πάμε στη Σουηδία. Δεν έχει πάει καλοκαίρι Σουηδία. Δεν έχω πάει ποτέ. Ωραία. Να πας. Άμα αποκριωθεί με την Τζουργκάρντεν, να πας. Να πας. Επίσης θέλω να σου πω ότι το καλοκαίρι στη Σουηδία υπάρχουν και οι περίφημες νύχτες απελευθέρωσης. Ω, παιδιά, το συμπέθερο αρχίζει να μου λέει τέτοια. Το απάνω. Έχει μουσεία. Μουσεία τέτοια. Πες τα. Ναι, πες τα. Δεν μπορώ να σου δώσω λεπτομέρειες για τις νύχτες απελευθέρωσης, αλλά ένα έθιμο στη Σουηδία. Α, τώρα κάπως το κάνεις καλύτερο. Ναι, ένα έθιμο στη Σουηδία για καλοκαιρινές βραδιές όταν τα κορίτσια ενηλικιώνονται. Σουηδία, παιδιά, Σουηδία θα πάμε. Ποια Βουλγαρία, ποια Ουγγαρία που σκεφτόμουν εγώ, ποια Μολδαβία. Σουηδία. Εντάξει, ως ταξίδι είναι πάρα πολύ ωραίο και στην Ουγγαρία, προφανέστατα. Τώρα. Πετροκούμπ, εγώ εκεί πήγε το μάτι. Λουξεμβούργο, Μολδαβία. Δεν έχω πάει και ποτέ, ούτε Μάλτα έχω πάει. Που τελευταία χρόνια αντιλαμβάνομαι ότι έχει γίνει ένας τουριστικός προορισμός. Αλλά ναι. 21-28 Ιουλίου στη Μάλτα πιστεύω θα έχει 55 βαθμούς Κελσίου. Στη Μάλτα πάνε κάτι απογοητευμένοι, κάτι ερωτικά απογοητευμένοι εννοώ. Πάνε δύο ναι. Ζευγάρια κορίτσια, ας πούμε. Εντάξει, αγόρια δύσκολο. Εκεί πάνε διακοπές, ναι. Στη Μάλτα. Μετά από ερωτικά. Ναι, παιδί μου, αλλά 21-28 Ιουλίου στη Μάλτα σου λέω θα έχει 50 κάτι βαθμούς Κελσίου. Ναι, αλήθεια, δεν μην γελάς. Βαράει τόσο το κοντέρ εκεί. Ναι, ναι, βαράει 50 και κάτι υγρασίες, σας θα πάνε. Από υγρασίες συνηθισμένοι είμαστε εδώ. Συνηθισμένοι είμαστε ναι. Έχει 105% κάθε μέρα. Λοιπόν, ναι. Άρα είμαστε για τις νύχτες της απελευθέρωσης. Τζουργκάρντεν αυτό τι είναι, πόλη, είναι δηλαδή συγκεκριμένη, όπως λέμε, Στοκχόλμη. Ναι, Στοκχόλμη θα ήταν καλύτερα η αλήθεια είναι. Ναι, πόσο κοντά είναι να κάνουμε το. Τζουργκάρντεν θα πέσει ο Πάο. Κάτσε, γιατί με πιάνει τα διάβαση. Περίμενε. Λοιπόν. Άλλη ομάδα. Γκέντεμπορκ, την Γκέντεμπορκ ξέρουμε. Ναι. Αϊκ Στοκχόλμη. Προπονητή που πήρε ο Πάο από Γκέντεμπορκ. 5, 4, 3, 2, 1. 0. Γκίντερ Μπέξτον. Α, ναι, ρε, βέβαια. Μεγάλη προπονητάρα που με το που εμφανίστηκε ο Πατατούδης πήρε την προπονητάρα. Και Παναθηναϊκό πήγε νομίζω αυτός. Δεν πήγε Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν είχες γεννηθεί εσύ ακόμα γι' αυτό. Στο δημοτικό πήγαινες. Γι' αυτό δεν το ναι, όχι, γεννημένος ήμουν. Μια χαρά γεννημένος ήμουν. Δυστυχώς. Λοιπόν, νύχτες, θα γκουγκλάρω στο διάλειμμα νύχτες απελευθέρωσης, γιατί προφανώς έχει συντριγκάρει και τους ακροατές εδώ, που όλοι έχουν πάει ξαφνικά στη Σουηδία. Μόνο εγώ δεν έχω πάει. Μόλις είπες τις νύχτες απελευθέρωσης, μου έχουν έρθει 17 μηνύματα στο Messenger. Όλοι ξέρουν.
ξαφνικά. Λοιπόν, πάμε στην άλλη λίστα τώρα. Μακάμπι Νετάνια, Άρης δηλαδή. Μπότεφ Πλόβδη, Βουλγαρία. Γκαμπάλα, Αζερβαϊτζάν. Γκόμελ, Λευκορωσία. Και το ζευγάρι το Ξύρα United, από τη Μάλτα είναι αυτή. Αθλέτικε Σκάλντε, Ανδώρα. Πάρε, ό,τι θες. Τον ίδιο τρόπο θα το πάμε πάλι. Δηλαδή, η πρώτη ομάδα που θα ήθελα να αποφύγει οπωσδήποτε ο Άρης είναι η Μακάμπη, έστω και αν είναι Τάνια, όχι η καλή Μακάμπη δηλαδή, ούτε καν η δεύτερη καλή Μακάμπη. Γιατί ομάδες από το Ισραήλ έχουν καλό μπάτζετ, έχουν καλούς παίκτες, είναι απόλυτος ανταγωνιστικές, άρα αυτή θα είναι η ομάδα που θα ήθελα να αποφύγει. Νομίζω και εδώ το ζευγάρι Μάλτα-Ανδώρα είναι η καλύτερη περίπτωση, η Ξύρα ή η Athletic Club des Caldes. Η δεύτερη καλύτερη περίπτωση, έστω και αν το ταξίδι είναι πολύ μακριό, είναι η Γκομέλ, νομίζω, από τη Λευκορωσία. Μετά Γκαμπάλα και Μπότεφ δεν πρέπει να έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Ίσως η Μπότεφ, επειδή δεν θα είναι και κουραστικό ταξίδι, δίπλα είναι το Πλόβδιβ. Ίσως να είναι προτιμότερη. Αλλά και εδώ κάτι αντίστοιχο με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ έχουμε. Δηλαδή μια ομάδα που προφανώς είναι ανεπιθύμητη. Στον Ολυμπιακό και στον Άρη η ομάδα από το Ισραήλ, στον ΠΑΟΚ η ομάδα από τη Σουηδία. Και μετά τα πράγματα πάνω κάτω είναι ίδια, με εξαίρεση το επιθυμητό και στις δύο περιπτώσεις, και στο ΠΑΟΚ και στο Άρη, να του προκύψει η ομάδα από το ζευγάρι. Άρα εδώ έχω Ισραήλ. Εντάξει, Ισραήλ είσαι εδώ, οκ, άστο. Βουλγαρία, έχω Αζερμπαϊτζάν, έχω Λευκορωσία, έχω Μάλτα και Ανδώρα. Γιατί Μάλτα τα είπαμε, για Βουλγαρία τα είπαμε επίσης νωρίτερα. Άρα εδώ έχω Ισραήλ, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία και Ανδώρα. Ξέρω εγώ να πας καλοκαίρι, να πας στην Ανδώρα. Ανδώρα. Να φροντίσεις να περάσει η Αθλέτικ. Πήγες ομάδα από την Ανδώρα. Ανδώρα. Έχεις πάει, κατά λάθος. Όχι, αλλά ξέρω εγώ πού να πας τώρα. Αζερμπαϊτζάν, έχω πάει. Εκεί πώς είναι. Ωραία, πολύ, πώς να το πω, πολύ παράξενη, από τις πιο παράξενες χώρες και πόλεις που μπορείς να συναντήσεις, όπου μπορείς να βρεις την ίδια πόλη στο Μπακού. Νομίζεις ότι είσαι περπατώντας το μισό της πόλης, ας πούμε στο Ντουμπάι, και ας μην έχω πάει στο Ντουμπάι, και στο άλλο μισό της πόλης νομίζεις ότι είσαι, περπατάς σε καμιά πρώην ανατολικού μπλοκ χώρα, ξέρω εγώ, στη μισογκρεμισμένη Τυφλίδα. Φοβερές οι αντιθέσεις. Φοβερές οι αντιθέσεις. Ναι. Αλλά έχει ενδιαφέρον, όχι από την άποψη που είχε η Σουηδία, από γεωπολιτικούς, γεωγραφικούς λόγους, να το έχεις δει, να το έχεις ως εικόνα, πώς είναι δυνατόν μια πόλη, ας πούμε, να πίσω από τα χαλάσματα να βλέπεις έναν αδιανόητο υπερσύγχρονο ουρανοξύστη. Ο Δημήτρης Αναξής, ο συνάδελφός μας που είναι εδώ στο Λίβερο φυσικά, και τον ακούγαμε νωρίτερα στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής για τις ευρωπαϊκές αυτές ομάδες, για την κλήρωση μάλλον του ΠΑΟ και του Άρη, μου γράφει ότι όντως ήταν η Bohemians πέρυσι, η οποία ήταν έτοιμη από την Ιρλανδία που είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ. Είχε, ναι, είχε παιχνίδια μπροστά πίσω της μάλλον αρκετά πριν παίξει με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και δεν είχε ζοριστεί ο ΠΑΟΚ, θυμάσαι, είχε χάσει εκεί. Χάσει, μου το κάνει, το θυμάμαι. Ναι. Ναι, βέβαια. Είχε πετύχει το καθοριστικό γκολ ακριβώς πριν τον τραυματισμό του Ολιβέιρα. Είχε έρθει 2-1 το μάτς. Ναι. Λοιπόν, και μετά πέρασε στην Τούμπα. Λοιπόν, και μετά θα πει και ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Στο επόμενο είναι. Στο επόμενο τρένο είναι. Ναι, ο Παναθηναϊκός ως κυπελούχος κέρδισε ένα γύρο μετά τις καραμπόλες. Με τιμή τη συμμετοχή των Ρώσων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και φέτος, και με τις καραμπόλες που προέκυψαν από κάτω προς τα πάνω, και δόθηκαν θέσεις, και έτσι ο Παναθηναϊκός, το καλύτερο εισιτήριο, το καλύτερο ελληνικό εισιτήριο του Conference League, λοιπόν, κέρδισε ένα προκριματικό γύρο, πήγε από το δεύτερο στον τρίτο.
Μάλιστα, εντάξει, μεταγραφικά. Θυμίζω ο δρόμος προς τους ομίλους είναι τρεις προκρίσεις. Δεύτερος προκριματικός γύρος, αυτοί που θα κληρωθούν τώρα. Τρίτος προκριματικός γύρος, play-off. Δηλαδή 21-28 Ιουλίου είναι αυτά τα μάτς. Μετά το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου είναι του τρίτου προκριματικού γύρου και το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου, 16 και 23, αν δεν κάνω λάθος, είναι τα play-off. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 20, το δικό μας. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 20, αν δεν αλλάξει κάτι. Ναι. Θα πάει και μια εβδομαδούλα πίσω, νομίζω. Αλλά έχουμε και το Μουντιάλ τώρα. Ναι, φαίνεται πάντως πως όλοι θα έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο. Το λέω αυτό γιατί συνήθως καθυστερεί το πρωτάθλημα να αρχίσει, γιατί υπάρχουν ένας, δύο, τρεις, πέντε, δεν ξέρω εγώ πόσες κάθε χρόνο, που δεν έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο. Φαίνεται πως οι 14 ομάδες φέτος από νωρίς, σε λίγες μέρες, όλες θα έχουν υπογράψει για τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ναι, καλό. Ναι. Πολύ. Άρα ο συνηθισμένος λόγος καθυστέρησης του αθλήματος δεν θα ισχύει. Τώρα ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει στην Ελλάδα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, πριν από λίγο βγήκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τον Άρη, για τους παίκτες στο site της Λίγκας, και ψήφισαν όλοι δηλαδή, και βγήκε πρώτος ως παίκτης της χρονιάς για τον Άρη η παιχτάρα αυτή, ο Ντανιέλ Μαντσίνι. Μετά Μπράμπετς και μετά Φαμπιάνο και μετά Μπράμπετς, αλλά αυτός είναι, έτσι. Δηλαδή, ναι, γι' αυτό είπα λογικά. Κατά την άποψή μου θα έβγαζα τον Μπράμπετς ή τον Φαμπιάνο, έναν από τους δύο. Δεν το έχω σκεφτεί πάρα πολύ για να δω ποιον από τους δύο. Mm. Πιθανόν να χρειαζόταν να δω και τα στατιστικά. Αλλά καταλαβαίνω ότι, εντάξει, πάντα στον κόσμο υπάρχει ένα μεγαλύτερο, πώς να το πω, είναι πιο θελκτικές περιπτώσεις αυτές των μεσοεπιθετικών από αυτές των κεντρικών αμυντικών. Ναι, βέβαια. Εντάξει, είναι και πάρα πολύ καλός παίκτης ο Μαντσίνι. Μάλιστα. Πρόσφατα και μπαμπάς, έχει χαζέψει εντελώς, ας πούμε, με το νέο μέλος. Δίνει λύση σε πολλές θέσεις και πιθανότατα και ο πιο αξιόπιστος στο επιθετικό κομμάτι του Άρη πέρυσι. Μαζί με τον Καμαρά που πέτυχε περισσότερα γκολ πιθανότατα από τον Μαντσίνι, δεν τα θυμάμαι τώρα απ' έξω. Αλλά ο Μαντσίνι βοηθούσε πάρα πολύ και στη δημιουργία. Πολύ, πολύ καθοριστικός παίκτης για τον Άρη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε κύριε Τσόχο, να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια κύριε. Γεια σας, να είστε καλά.